Βρισκόμαστε στη μεγάλη κινητοποίηση των γιατρών έξω από το Υπουργείο Υγείας. Έχουμε κοντά μας τον Μιχάλη Ρίζο, γιατρό στο νοσοκομείο Αττικό και γραμματέα του σωματείου. Μεγάλα τα προβλήματα στην υγεία, γιατρέ, μεγάλα και στο νοσοκομείο που λειτουργείς. Για πες μας. Το μεγάλο είναι μικρή έκφραση. Είναι τεράστια και διαρκώς διωγγώνονται. Τα ράτσα είναι καθημερινά, είναι τουλάχιστον 100. Ένα δεύτερο μικρό νοσοκομείο έχει έρθει μέσα στο Αττικό. Οι ελλείψεις προσωπικού τραγικές. Χαρακτηριστικά υπάρχουν μόνο 11 τραυματιοφορείς για 650 νοσηλευόμενους ασθενείς, συν 100 στα ράτσα, 750. Ελλείψεις γιατρών, νοσηλευτών και όλα αυτά τα ζητήματα. Νομίζω ότι η πολιτική, η βάρβαρη που ασκεί σήμερα ο καπιταλισμός απέναντι όχι μόνο στα δικαιώματα των εργαζομένων αλλά και στην κατάργηση, κατάρρευση των δημοσίων αγαθών υγείας, παιδείας, συγκοινωνίας κλπ. Με το πιο σκληρό ταξικό τρόπο αυτή τη στιγμή εκφράζεται στα δημόσια νοσοκομεία. Άνθρωποι άνεργοι, ανασφάλιστοι, συμπολίτες μας φτωχοί ψάχνουν να βρουν υγεία, στοιχειώδη υγεία και δημόσια περίληψη σε νοσοκομεία που τα μετατρέπουν σε αποθήκες ανθρώπων. Είναι απαράδεκτο το γεγονός επίσης σε μια Ελλάδα 1,5 εκατομμυρίων ανέργων και σε μια ειδικά δυτική Αθήνα της φτώχειας, της ανεργίας και της καταπίεσης να μην προσλαμβάνουν 300 και 400 νοσηλευτές που ζητάμε στο Αττικό και σε άλλα νοσοκομεία και να έχουν όλους αυτούς τους ανθρώπους στην ανεργία και στη φτώχεια. Δεν μπορούμε να βρούμε άλλα λόγια να περιγράψουμε αυτή την βάρβαρη πολιτική. Ήδη όμως, και αυτό είναι το αισιόδοξο, δημιουργείται ένα μέτωπο πλέον και υγειονομικών, γιατρών και εργαζομένων στην υγεία, αλλά και λαού και λαϊκών συνελεύθερων επιτροπών, κατοίκων, ανέργων, που παίρνουν την τύχη στα χέρια τους. Ενάντια στην κυβερνητική πολιτική, ενάντια στο δημοσιονομικό σφαγείο της ΕΕ, στα μνημόνια και σε όλη αυτή την επίθεση. Ποια είναι η κατάσταση στο Αττικό και πώς εμπλέκεται το τελευταίο καιρό η κοινωνία? Έχουμε δει μεγάλες κινητοποιήσεις να γίνονται και στο Χαϊδάρι και στο Περιστέρι. Πράγματι, έχεις δίκιο. Πριν ένα μήνα περίπου έγινε για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια μια μεγάλη απογευματινή κινητοποίηση στην περιοχή Χαϊδαρίου Εργάλεο, που την συνδιοργάνωσε το Σωματείο του Αττικού μαζί με ένα συντονιστικό φορέα της Δυτικής Αθήνας, Σωματεία, Επιτροπές Ανέργων και Κατοίκων. Έγινε διαδήλωση απογευματινή με αυτά τα αιτήματα. Υπεράσπιση της δημόσιας υγείας, καμία ιδιωτικοποίηση, καμία επιχειρηματική δράση στην υγεία, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, όχι στα ράτσα και στην βαρβαρότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα δημόσια νοσοκομεία. Και έχει και άλλες κινήσεις συνέχεια και στο Αττικό και από ό,τι πληροφορούμε και σε άλλα νοσοκομεία και της Δυτικής Αθήνας και σε όλη την Ελλάδα, γιατί η κατάσταση παντού λίγο πάνω κάτω είναι η ίδια. Μπορεί αυτή η κυβέρνηση να λύσει προβλήματα για την υγεία? Όχι, δεν μπορεί να λύσει κανένα. Είναι μονόδρομος νομίζω αυτή η κυβέρνηση να ανατραπεί, να φύγει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μαζί με την πολιτική της. Και οι αγώνες μας σε αυτό στοχεύουν να επιβάλλουν αυτή την ανατροπή και στα πλαίσια αυτού του αγώνα μπορεί να έχει και κάποιες καταστήσεις πράγματι. Όμως αν δεν φύγουν πραγματικά αυτοί και αυτοί οι βάρβαροι πολιτικοί τους, τα πράγματα διαρκώς θα γίνονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ.